Παιδιά, είστε όλοι έτοιμοι. Ετοιμήστε. Υποδέχτηκα με μεγάλη χαρά τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Κωνσταντίνο Δοζέρβα, έναν φίλο, αλλά και έναν άνθρωπο με τον οποίο συνεργαστήκαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, φέρνοντας ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Σήμερα τον υποδέχτηκα πια ως την νέα Δημοτική Αρχή του μεγαλύτερου Δήμου της Κεντρικής Μακεδονίας, που θα αναλάβει καθήκοντα το Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά, ήδη ξεκινήσαμε δουλειά. Συζητήσαμε μια σειρά από θέματα που αφορούν στην αρμοδιότητα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είδαμε ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει όλα αυτά τα χρόνια τους Θεσσαλονικείς και δεν δόθηκαν λύσεις. Συζητήσαμε για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις που θα κάνουμε στο αστικό περιβάλλον και στο προοδομικό συγκρότημα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Μελετήσαμε διεξοδικά πώς θα λειτουργήσουμε αποτελεσματικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και την καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και των πόρων του ΕΣΠΑ, γιατί ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε μείνει πίσω τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα της απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είμαστε εδώ, δίπλα στη νέα διοίκηση, προκειμένου να τη στηρίξουμε στα πρώτα της βήματα, αλλά και ταυτόχρονα μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Κεντρικής Μακεδονίας να φροντίσουμε ώστε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια πιο φιλική πόλη, μια πράσινη πόλη, μια πόλη πιο λειτουργική, πιο καθαρή, μια πόλη που θα αξίζει να ζει κανείς και να δημιουργεί. Ταυτόχρονα συνεργαστήκαμε και το Σεπτέμβριο κιόλας θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά από κοινές δράσεις και κοινά έργα τα οποία η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με το Δήμο Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε, είμαστε αποφασισμένοι να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής όλων των Θεσσαλονικαίων και των επισκεπτών μας και θα λειτουργήσουμε στη λογική και της αύξησης του εισερχόμενου τουρισμού για τη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχίσουμε το έργο που γίνεται τώρα αυτά τα χρόνια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και αυτή τη φορά σε καλύτερες βάσεις συνεργασίας και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να πετύχουμε τον καλύτερο δυνατό στόχο. Είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, θα παλέψουμε και όπως έχω δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή, ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας θα συνεργαστώ και με τους 38 δημάρχους της περιφέρειάς μας, όποιοι και αν είναι αυτοί, σεβόμενος απόλυτα το αποτέλεσμα και την επιλογή των πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας.